προφανώς καταψηφίζετε το νομοσχέδιο. Αντιλαμβανόμαστε ότι είστε κατά της ίδρυσης των ιδιωτικών πανεπιστημίων. Βλέπετε εσείς κάτι που δεν έχει συζητηθεί σήμερα στο πάνελ αυτό σε σχέση με την τριτοβάθμια εκπαίδευση και την ιδιωτική πρωτοβουλία? Προφανώς καταψηφίζουμε το νομοσχέδιο. Είναι μια αντιδραστική τομή, αφού κοιτάει τους μαθητές και κατ' επέκταση τους φοιτητές στην τσέπη και στον πορτοφόλι των γονιών τους. Mm-hmm. Για τους πολλούς, δηλαδή, ελάχιστη βάση εισαγωγής και πολλά εμπόδια για να καταφέρουν να σπουδάσουν, και για τους λίγους που έχουν και την αντίστοιχη οικονομική άνηση, mm-hmm. ελάχιστη βάση πληρωμής. Mm-hmm. Έτσι ώστε ένας γιατρός με 19.000 μόρια να μπαίνει στο δημόσιο πανεπιστήμιο και με 19.000 ευρώ στο ιδιωτικό. Mm-hmm. Κοιτάξτε, αυτή η συζήτηση περί συνύπαρξης δημόσιου και ιδιωτικού τομέα. Μου έκανε λίγο εντύπωση που το ποσοτικοποίησατε στα ευρώ. Δηλαδή, έχετε φτάσει στο σημείο να αναγνωρίζετε και το κόστος φοίτησης στο ιδιωτικό. Για παράδειγμα, η ιδιωτική ιατρική της Κρήτης έχει 20.000 ευρώ δίδακτρα το χρόνο. Της Κύπρου. Της Κύπρου, συγγνώμη. Της Κύπρου έχει 20.000 ευρώ δίδακτρα το χρόνο. Πηγαίνουν πολλοί Ελλαδίτες, πηγαίνουν. Λοιπόν, αυτή είναι η πραγματικότητα. Εδώ είναι ένα επιχείρημα από αυτό που λέει ο κ. Λοβέρδος. Και αντίστοιχα, πάρα πολλοί Κύπροι. Πολλοί Ελλαδίτες πηγαίνουν στο πανεπιστήμιο στην Κύπρο ή πηγαίνουν στη Ρουμανία, στη Βουλγαρία να σπουδάσουν. Γιατί να μείνουν εδώ και να σπουδάσουν εδώ? Και αντίστοιχα, πολλαπλάσιοι Κύπροι έρχονται στην Ελλάδα επειδή δεν μπορούν να πληρώσουν τα δίδακτρα στα πανεπιστήμια της Κύπρου. Εμείς λέμε να μείνουν εδώ και να αυξηθούν οι θέσεις εισαγωγής στα δημόσια πανεπιστήμια. Μάλιστα. Και να βελτιωθούν και οι υποδομές, να προσληφθούν καθηγητές, να υπάρξει επαρκής κρατική χρηματοδότηση, να υπάρξει δηλαδή ένα ποιοτικό σύγχρονο πανεπιστήμιο, αποκλειστικά δημόσιο και δωρεάν. Η κυβέρνηση, όπως και οι προηγούμενες κυβερνήσεις, γιατί και εδώ οι αγαπητοί συνομιλητές έχουν κυβερνήσει τα κόμματά τους τα προηγούμενα χρόνια και έχουν εφαρμόσει αυτή την πολιτική που έχει την υπογραφή της Ευρωπαϊκής Ένωσης, την πολιτική εμπορευματοποίησης της παιδείας. Για παράδειγμα, η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ γενίκευσε τα δίδακτρα στα μεταπτυχιακά. Mm-hmm. Άρα, είναι και κάπως υποκριτικό σήμερα να μιλάνε τα κόμματα αυτά και να εμφανίζονται σαν τιμητές της δημόσιας και δωρεάν παιδείας, την οποία έχουν υπονομεύσει. Γι' αυτό θεωρούμε ότι η στάση τους είναι μια στάση αμήχανη, αν θέλετε, είναι μια στάση ανοχής απέναντι στην πολιτική της κυβέρνησης. Είναι μια στάση. Δικαίωμά σας να το κρίνετε έτσι, αλλά νομίζω ότι. Αλίμονο. Απλά το Σύνταγμα μιλάει επίσης στο άρθρο 16 για δωρεάν παιδεία. Mm-hmm. Την οποία δωρεάν παιδεία υπονόμευσαν όλα τα κόμματα το προηγούμενο διάστημα. Σαφές. Η κυβέρνηση όμως έχει αντίπαλο. Ο αντίπαλός είναι η πλειοψηφία των φοιτητών και της νέας γενιάς που τάσσεται ενάντια σε αυτό το νομοσχέδιο. Mm-hmm. Και αυτό θα φανεί ξανά και την επόμενη εβδομάδα, με κορύφωση την Παρασκευή στο Πανελλαδικό Φοιτητικό Συλλαλητήριο στην Αθήνα. Μάλιστα. Ποιος είναι ο στόχος του ΚΚΕ για αυτές τις προεκλογές? Καταρχήν, ο στόχος μας δεν είναι μόνο εκλογικός. Mm. Μέχρι τις ευρωεκλογές έχουμε να δώσουμε μεγάλες μάχες. Πρέπει να δυναμώσει δηλαδή η εργατική λαϊκή αντεπίθεση, η πάλη του κινήματος, των φοιτητών, της νεολαίας, mm-hmm. για όλα τα προβλήματα που καίνε σήμερα μια μέση λαϊκή οικογένεια, για την παιδεία, την υγεία, τη μόρφωση, για την ακρίβεια, για την κατάσταση στο Εθνικό Σύστημα Υγείας. Αλλά αν θέλετε, ακούστηκε κάτι πολύ σημαντικό, ότι το 65 με 70% της νομοθεσίας που περνάει και στο Ελληνικό Κοινοβούλιο είναι ευρωπαϊκές οδηγίες. Mm-hmm. Γι' αυτό και αντιπολίτευση στη Νέα Δημοκρατία δεν μπορούν να κάνουν τα κόμματα τα οποία πίνουν νερό στο όνομα της ίδιας πολιτικής, mm-hmm. και γι' αυτό καταλήγουν και στο Ελληνικό Κοινοβούλιο να ψηφίζουν ακριβώς το 70 και το 80% των νομοσχεδίων της κυβέρνησης Μητσοτάκη. Η αντιπολίτευση γίνεται στους δρόμους του αγώνα. Εκεί θέλει και αυτόν τον κόσμο να εκφράσει το ΚΚΕ. Και άλλωστε υπάρχει ένα μεγάλο ποσοστό, περίπου ένα στους τρεις Έλληνες πολίτες, οι οποίοι διαφωνούν και εκφράζουν αντίθεσή τους με την πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αρκετοί λένε πάντως ότι ευτυχώς που ενσωματώνουμε ευρωπαϊκές οδηγίες, διότι γινόμαστε ένα κανονικό δυτικό ευρωπαϊκό κράτος, κύριε Κωνσταντή. Ναι, απλά αυτές οι ευρωπαϊκές οδηγίες προέρχονται από την Ευρωπαϊκή Ένωση των λόμπι, μάλιστα. των βαλτσών με τα χρήματα, άρα, των λέτε, μνημονίων, ναι. των 50 δισεκατομμυρίων για τον Ζελένσκι την ίδια ώρα που για τον ελληνικό λαό δεν υπάρχουν λευτόδεντρα. Mm. Τη νέα κοινή αγροτική πολιτική στην οποία καταδίκασαν. Τη νέα κοινή αγροτική πολιτική στην οποία καταδίκασαν οι αγρότες στους δρόμους και στα μπλόκα το προηγούμενο διάστημα. Και σίγουρα η Ευρωπαϊκή Ένωση συμμετέχει και αυτή σε ένα μεγάλο γεωπολιτικό ανταγωνισμό mm-hmm. ανάμεσα στο ΝΑΤΟ, τις Ηνωμένες Πολιτείες, την Ευρωπαϊκή Ένωση από τη μία μεριά και τη Ρωσία από την άλλη. Mm-hmm. Ο ανταγωνισμός αυτός έχει να κάνει με τον έλεγχο των παραγωγικών πηγών, με τους δρόμους μεταφοράς της ενέργειας, με τον έλεγχο των αγορών. Και για αυτούς τους ανταγωνισμούς σφάζεται και ο λαός της Ουκρανίας και ο λαός της Ρωσίας. Εμείς πιστεύουμε ότι τα χρήματα αυτά πρέπει να πάνε για τις ανάγκες των λαών της Ευρώπης που ξεσηκώνονται σε όλη την Ευρώπη mm-hmm. και αυτό είναι και το ελπιδοφόρο Απλά μήνυμα. Απλά για να το διευκρινίσουμε, επειδή μεταφέρεται κάπως τη συζήτησή μας λίγο στο γεωπολιτικό, η Ελλάδα δεν θα πρέπει να είναι με τη Δύση σε αυτόν τον
ψυχροπόλεμο, το πούμε έτσι, σε αυτή την κατάσταση που υπάρχει αυτή τη στιγμή που αλλάζουν οι γεωπολιτικές πλάκες στην Ελλάδα. Και όταν μάλιστα έχουμε και το Κυπριακό εμείς, έτσι, την εμπειρία αυτή. Ακριβώς επειδή έχουμε την εμπειρία του Κυπριακού, με το βρώμικο ρόλο των Αμερικάνων και του ΝΑΤΟ, με την ατοϊκή Τουρκία σύμμαχο στα πλαίσια του ΝΑΤΟ, γι' αυτό ακριβώς πιστεύουμε ότι ο ελληνικός λαός πρέπει να παλέψει ενάντια στη συμμετοχή της χώρας μας στην εμπλοκή της σε αυτούς τους επικίνδυνους συμπεριαλιστικούς σχεδιασμούς. Βλέπουμε την κατάσταση στο Ισραήλ. Άρα πρέπει να επιλέξει την ουδετερότητα, λέτε δηλαδή. Βλέπουμε το μακελιό στην Παλαιστίνη. Αυτό που πρέπει να επιλέξει ο ελληνικός λαός είναι την απεμπλοκή του. Στην Ουκρανία δεν είναι το βλέπετε. Και στην Ουκρανία. Μα ακριβώς αυτό είπα. Εσείς μάλλον. Αλλά εκεί βάζετε την επιτιθέμενη χώρα στην ίδια παλάτσα με την αμυνόμενη χώρα. Ας μην μιλήσουμε, κύριε Λοβέρδο, για επιθέμενους και αμυνόμενους. Γιατί όταν μια χώρα εισβάλλει σε μια άλλη, είναι επιθέμενο. Είναι και το κράτος δολοφόνος του Ισραήλ απέναντι στον Παλαιστινιακό λαό, το οποίο χαιρετίζεται το προηγούμενο διάστημα. Επιθέμενη είναι και η Τουρκία, η νατοϊκή σας σύμμαχος σε μια σειρά άλλα κράτη, όπως στη Συρία, και δεν βλέπουμε να υπάρχουν κυρώσεις. Δεν βλέπουμε να υπάρχουν κυρώσεις. Ίσα-ίσα βλέπουμε τη συμμετοχή της στα ίδια υπερελιστικά στρατόπεδα. Που συμμετέχετε και εσείς και την ίδια ώρα ελληνικός λαός πληρώνει δισεκατομμύρια για νατοϊκούς εξοπλισμούς και για φρεγάτες 3.500 χιλιόμετρα μακριά από τη χώρα στην Ερυθρά Θάλασσα και όχι για την άμυνα της χώρας. Γιατί η φρεγάτα στην Ερυθρά Θάλασσα δεν υπερασπίζεται τα σύνορα της χώρας, υπερασπίζεται τα συμφέροντα των Ελλήνων εφοπλιστών και όχι του ελληνικού λαού. Ο ελληνικός λαός δεν έχει κανένα συμφέρον από τη συμμετοχή σε αυτά τα επικίνδυνα πολεμικά σχέδια και τη μετατροπή της χώρας σε πολεμικό ορμητήριο. Προχθές έγινε μια συγκλονιστική απεργία με συμμετοχή εκατοντάδων χιλιάδων ανθρώπων. Και η συμμετοχή όλων αυτών των ανθρώπων, νέων και μεγαλύτερων σε ηλικία, είναι και η εγγύηση ότι με τον αγώνα τους το έγκλημα αυτό το προδιαγραμμένο δεν μπορεί να συγκαλυφθεί και οι ένοχοι θα τιμωρηθούν. Θα αποδοθούν και οι πολιτικές και οι ποινικές ευθύνες. Και για το έγκλημα των Τεμπών και για τα επόμενα Τέμπη που είναι μπροστά μας και στις μεταφορές και στα ετοιμόρροπα σχολεία και στο δημόσιο σύστημα υγείας και συνολικότερα με αυτή την πολιτική που θυσιάζει τις ανάγκες μας στο βωμό του κέρδους. Μάλιστα. Γιατί είναι μια πολιτική που ευθύνεται πέρα από τις συγκεκριμένες προσωπικές, πολιτικές και ποινικές ευθύνες προσώπων για αυτή την κατάσταση. Είναι η πολιτική της ιδιωτικοποίησης, της απελευθέρωσης, της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των τριών κομμάτων που είναι σε αυτό το τραπέζι. Από αυτή τη σκοπιά, η Εξεταστική Επιτροπή που πρότεινε το ΚΚΕ ήταν σημαντική γιατί αλλιώς θα είχε θαυτεί το θέμα. Mm-hmm. Μέσα από αυτή, όλη η Ελλάδα άκουσε τους συγγενείς των θυμάτων, τη συγκλονιστική τοποθέτηση της Προέδρου του Συλλόγου Συγγενών των Θυμάτων των Τεμπών, άκουσε τους διάφορους υπεύθυνους ανεύθυνους και έβγαλε συμπεράσματα για την προσπάθεια συγκάλυψης αυτού του εγκλήματος και γι' αυτό πρέπει και να συνεχιστούν οι εργασίες της με τη δικογραφία, με την εξέταση μαρτύρων, με την απάντηση στα μεγάλα ερωτήματα που παραμένουν για τον μπάζωμα του χώρου, για μια σειρά άλλα θέματα όπως την έκρηξη, την πυρκαγιά κτλ. Και με την ελπίδα να τιμωρηθούν. Να τιμωρηθούν, αλλά για να τιμωρηθούν οι υπεύθυνοι πρέπει να αλλάξει και ο νόμος περί ευθύνης υπουργών. Και εδώ υπάρχει μια υποκρισία, γιατί στην προηγούμενη συνταγματική αναθεώρηση με κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ, το ΚΚΕ είχε προτείνει αυτή τη συνταγματική τροποποίηση και νέα δημοκρατία. ΣΥΡΙΖΑ ΠΑΣΟΚ από κοινού το απέρριψαν. Λοιπόν, αυτή πολύ. Είναι η ουσία. Τώρα το τρίγωνο της συγκάλυψης που είναι και σε αυτό το τραπέζι είναι λογικό να μην θέλει να αποκαλυφθούν οι πολιτικές ευθύνες και γι' αυτό να έχουν προφάσεις διάφορες και δικαιολογίες για να καλύψει ο καθένας τη δικιά του πολιτική και τους δικούς του υπουργού.